αυτό που έγινε, το πρώτο δυνατό συμβούλιο της νέας α, Δημοτικής Αρχής το πρώτο κανονικό θα λέγαμε συμβούλιο της νέας Δημοτικής Αρχής με ένα πολύ δύσκολο θέμα, με ένα θέμα που αφορά το μέλλον 8 εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς και από εκεί και μετά βεβαίως πέρα από τους εργαζομένους είναι και το θέμα των ίδιων των παιδικών σταθμών με τις συγχωνεύσεις που έχονται Μαζί μας εδώ η κυρία Κατερίνα Σπύρου σήμερα. Κυρία Σπύρου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε. Δόξα του Θεού. Τα λέμε πρώτη φορά μετά τις εκλογές. Ναι. Και με ένα δύσκολο πραγματικά θέμα. Σε, μια, σε, ένα δημοτικό συμβούλιο που είδαμε και την πρώτη σας σύγκρουση με τον Δήμαρχο, έτσι. Ναι. Ε, συγκρουστήκαμε. Βέβαια, αυτό είναι ο ρόλος μας. Ε, πάλι θα τα βρούμε για το καλό του τόπου. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο θέμα μεταξύ μας, η σύγκρουση ωστόσο από τη μεριά μας ήταν δυνατή γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και διακυβεύονται πάρα πολλά κύριε Νατσούλη ε, Η απόφαση πάρθηκε όμως Πάρθηκε ναι ε, Δεν ξέρω αν είναι αναστρέψιμη ή είναι μη αναστρέψιμη Κοιτάξτε, ε, δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Οι εργαζόμενοι θα προσφύγουν, Αυτό. όπως είπαν και οι συνδικαλιστές θα, σας, θα σας, πω κάτι. στα δικαστήρια. Νομίζουν ότι προχθές... πήραν απόφαση για αυτού του ανθρώπου το λέτε αυτό. Η τελική απόφαση θα κρυφθεί στα δικαστήρια, όπω απείλησαν. Εύχομαι να μην φτάσουν εκεί. Εύχομαι Βέβαια, γιατί. Αν φτάσουν στα δικαστήρια, υπάρχει και ένα άλλο κίνδυνο να τυναχτεί όλη η ιστορία στον στο αέρα του ΕΣΠΑ. Είναι τεράστιο το διακύβευμα. Εγώ ήρθα σήμερα εδώ και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Γιατί πολλοί κόσμος, ε, θα σα πω την αλήθεια, και εγώ παλιά που άκουγα αυτό το πρόβλημα, ε, έχει περάσει στον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόβλημα, είναι υπεράριθμοι, δεν φτάνουν τα λεφτά του Δήμου. Αυτοί ήταν οι δύο κυρίω λόγου. Πρώτο, υπεράριθμοι και δεύτερον, τα οικονομικά. Ακριβώ. Και εγώ παλαιότερα, σαν απλή πολίτη, πρωτού ασχοληθώ με όλα αυτά που το άκουγα, όπω και ο περισσότερο κόσμο, λέει: Ε, αφού δεν έχουμε λεφτά, δεν του χρειαζόμαστε, τι να του κάνουμε. Λοιπόν, τώρα που ασχολήθηκα με αυτό το θέμα και το είδα από κοντά, mm -hmm. ε, βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι και ήρθα σήμερα εδώ, γιατί πρέπει ο κόσμος να μάθει την αλήθεια. Ε, Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν επικαλέστηκαν δύο πράγματα. Α πάρουμε πρώτα το ότι είναι υπεράριθμοι. Λοιπόν, βάζοντα τα πράγματα κάτω και βλέποντα του νόμου, τι προβλέπει το ΕΣΠΑ, πώ πρέπει να είναι η παιδική σταθμοί μα, που λένε ότι έω 25 παιδιά πρέπει να υπάρχει μάγειρα καθαρίστρια και δύο παιδαγωγοί, άρα και 8 παιδιά να έχει αυτό το προσωπικό χρειάζεται, και με τι συγχωνεύσει, κάπου αλλού ε, θα στηβάξουν 37 παιδιά, στα 37 παιδιά όμω. Έω τα 25 θα έχει δύο, και από εκεί για τα υπόλοιπα θα έχει άλλου δύο. Κάνανε μια δουλειά στο πόδι, δεν τα είδαν τα πράγματα καλά και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι υπεράριθμοι. Όχι απλά, δεν είναι υπεράριθμοι. Μπορεί να έχουμε και ελλείψει. Και ξέρετε πόσο αυστηρώνει το ΕΣΠΑ όταν έρχεται να κάνει τον έλεγχο, Γιατί δίνει λεφτά. Τα 70.000 τώρα που χρωστάνε από την προηγούμενη δημοτική okay. αρχή. Είναι από λάθο που έγινε, δεν υπήρχε μία άδεια κτλ. Το ΕΣΠΑ. χρήματα από το ΕΣΠΑ. Ακριβώς. Ε, δηλαδή, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν. Ναι, υπόθηκε κατά κόρον. Έχασε χρήματα από το ΕΣΠΑ. Ακριβώ. Ε, άρα, ακούσαμε εκεί πέρα του εκπροσώπου των εργαζομένων να επικαλούνται νόμου. Νόμου του οποίου του είδα και εγώ και είδα ότι είναι πολύ ισχυροί και προστατεύουν αυτού του εργαζόμενου. Οπότε, πάμε να καταρρύψουμε αυτό που λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι υπεράριθμοι. Δεν είναι. Και το, το κρίμα είναι ότι δώσαμε τόσε ωραίε προτάσει. Ακούστηκαν εκεί μέσα και από εμά που θα σα πω αργότερα. Κάναμε τι συγγύσει. Αλλά είπε και ο εκπρόσωπο των εργαζομένων, ήταν ένα παιδί από αυτά που, που απολύθηκαν. Εγώ, ε, εμένα ότι είναι απολύσει, θα σα πω γιατί βάσει νόμου είναι απολύσει. Mm -hmm. Είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο δεν το είχε σκεφτεί κανεί. Αλλά το είχαν πει καιρό πριν στον Δήμαρχο, από ότι ε, ε, ανέφερε, να λειτουργήσει πιλωτικά απογευματινό ωράριο. Δεν έχουμε εργασία τα απογεύματα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι απευθεία θα πήγαιναν στο απογευματινό. Αν κάποιοι πιστεύουν και λένε ότι είναι υπεράριθμοι, θα μπορούσαν να μεταβληθούν στο απογευματινό, στον ίδιο παιδικό σταθμό και να πάρουμε έξτρα λεφτά για αυτού από το ΕΣΠΑ. Δεν αποτελούσαν πρόβλημα οι εργαζόμενοι αυτοί. Δεν ξέρω. Τότε έρχεται μοιραία το ερώτημα. Ποιοι είναι οι λόγοι είπε και ο Δήμαρχο κάποια στιγμή. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε τι να κάνουμε σήμερα, δεν απολύουμε 8 εργαζομένους. Δηλαδή ξαφνικά τρελάθηκαν οι, οι, άνθρωποι αυτοί. Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, ή δεν τα βάλαν κάτω καλά, δηλαδή κάνανε δουλειά του ποδαριού, ή κρύβονται από πίσω σκοπιμότητε και προσωπικά συμφέροντα. Γιατί επικαλέστηκε ο πρόεδρο, ο κύριο Ρήμο, ότι Υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα. Εμεί στην μα θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα Βεβαίως. από την κεντρική ιδέα τη τοποθέτηση του κυρίου Βεβαίως. Ρήμου στο χθεσινό. Μα είπανε, πρόβλημα. υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα. Ε, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, στην ίδια πόλη δεν ζείτε κι εσεί με το ίδιο δημογραφικό πρόβλημα. Από όσο γνωρίζει ο κόσμο, η σύζυγό του έχει και βρεφικό σταθμό και παιδικό σταθμό και προχθέ άνοιξε και εκδάπ. Επενδύεται δηλαδή προσωπικά σα χρήματα σε αυτή την πόλη με το δημογραφικό πρόβλημα. Εσείς πού θα τα βρείτε τα παιδιά Δηλαδή ε, Λέτε λοιπόν ότι ο πρόεδρος έχει άμεση σχέση ε, με, το με, με το επάγγελμα αυτό Ναι. Δεν υπάρχει βεβαίως ε, Πάντως ε... δεν απαγορεύεται Όχι εσείς. όχι δεν απαγορεύεται από τον νόμο Για μένα υπάρχει ειδικό δίλημμα εδώ Δηλαδή επικαλείστε δημογραφικό πρόβλημα Αλλά επενδύεται Καταλάβατε σε αυτό το, σε αυτό το τόπο Λοιπόν Άρα ε, πραγματικά εκεί θα αντιμετωπίσουμε ίσω πρόβλημα με του ελέγχου. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν υπεράριθμοι. Αυτό που πέρασαν στον κόσμο είναι λάθο. Παίχτηκε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι στην πλάτη αυτών των ανθρώπων, γιατί ένιωθαν και αυτοί, ακούγαν από τον κόσμο ότι τι θέλετε, ρε παιδιά. Εμεί θα σα πληρώσουμε. Καταλάβατε, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ε, να πάμε στο οικονομικό. Τι μας λένε στο οικονομικό επικαλούνται ότι δεν υπάρχουν χρήματα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και εμεί μαζί του εννοείται ότι πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε τα οικονομικά του Δήμου. Όμω, απλή λογική. Κυρίε, εσεί πάτε από αυτό να εξοικονομήσετε έω 30 χιλιάρικα. Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να βάλει ο Δήμο, διότι είναι τεράστια η επιχορήγηση του ΕΣΠΑ. Θα σα πω μετά, 252.000 ευρώ είναι να βάλει το ΕΣΠΑ και 30 ο Δήμο. Ε, με, συγχωρεί, με συγχωρείτε πολύ. Κοινωνική πολιτική ο Δήμο δεν θα παρέχει, δεν θα κάνει τίποτα για του πολίτε. Καταλάβατε, δεν θα βάλει τίποτα. Και ο νόμο το προέβλεψε, επειδή σίγουρα οι Δήμοι θα επικαλούνταν εύκολα ότι δεν έχουμε λεφτά. Το προέβλεψε ο νόμο αυτό και είναι ξεκάθαρο, κύριε Νατσούλη. Ξέρετε τι λέει ο νόμο. Σαν λόγο δηλαδή, στα, στα δικαστήρια δεν μπορούν να τον επικαλεστούν αυτό το λόγο. Γιατί έρχεται ο νόμο εδώ και του λέει, κύριε, αν δεν φτάσουν τα λεφτά, είμαστε κάθετοι, θα τα βάλετε εσεί. Υποχρεούστε. Α πάμε λίγο τώρα στο οικονομικό. Πάνε να κερδίσουν μέχρι. Ούτε, δεν είναι ακριβώ 30, είναι λιγότερο, 30.000 ευρώ ετησίω από, από αυτέ τι απολύσει. Το διακύβευμα όμω το οικονομικό που αν πάνε στα δικαστήρια, γιατί απείλησαν ότι θα πάνε και δικαιωθούν. Απίλησαν. Δεν ξέρουμε ναι, αν θα πάνε. Εύχομαι, αλλά αλλά ότι θα πάνε. να μην πάνε. Εύχομαι να μην πάνε. Έτσι που τουλάχιστον είπαν οι εκπρόσωποι του. Ναι. Λοιπόν, ε, εάν λοιπόν θα πάνε και θα δικαιωθούν, ε, το ποσό που θα επιβαρυνθεί ο, ο, λαός της Καστοριάς και ο Δήμος μπορεί να ξεπερνάει και τις 500.000 ευρώ και θα σας πω πώς πρώτον να μην πάρουμε την επιχορήγηση του ΕΣΠΑ που είναι 252.000 και τα λοιπά και δεύτερον αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν χωρίς να εργαστούν να πληρωθούν, να πληρωθούν, που είναι άλλα τόσα οι μισθοί τους. και φυσικά και κοινωνικό πρόβλημα δημιουργείται στι υπηρεσίε και στι δομέ, γιατί θα κλείσουν και οι δημοτικοί παιδική παιδικοί σταθμοί. Άρα, τι μα λένε εδώ αυτοί οι άνθρωποι, Ποια απόφαση ε, επικαλείστε, ε, κύριε Δήμαρχε, ότι προστατεύετε το Δήμο και τα συμφέροντά του, όταν από αυτή την ιστορία οι δημότε σα είναι αυτοί που χάνουν, είναι και, δημότες σας είναι και οι εργαζόμενοι. Μαστίζεται η πόλη μα από την ανεργία και δεν μπορούμε να χάσουμε άλλη οικογένεια. Λοιπόν, δημότε σα είναι και οι γονεί οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτή την ιστορία τώρα, γιατί ειδικά στα χωριά είναι που είναι ερημωμένα οι άνθρωποι. Δεν του παρέχουμε τι υπηρεσίε που μπορούμε να του παρέχουμε, να του πάρουμε και αυτέ που. Σωστά είπε και ο κύριο Τίνκα κάποια στιγμή. Λείπουν κάπου χίλια παιδιά. Αυτά τα χίλια παιδιά ε, δεν είναι σε παιδικού σταθμού, είναι στη γιαγιά και στον παππού σήμερα. δεν είναι όλα τα παιδιά στου παιδικού. Υπάρχει ακόμα παππού και γιαγιά. Δεν ξέρω αν φύγουν παππούδε και γιαγιάδε, αν θα συνεχίσει να υπάρχει αυτός ο αριθμός πραγματικά στην uh, ε, Επίσης. να μην να... φύγουμε από το, θε... από το χρόνο των διαφημίσεων ναι, 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 να πάμε βεβαίως. λίγο στο διαφημιστικό μας βεβαίως. και αμέσως μετά θα έχουμε το χρόνο να συνεχίσουμε εδώ πάντα με την uh, κυρία Κατερίνα Σπύρου σήμερα στην εκπομπή μας βεβαίως. και έδωσε και κάποια νούμερα βεβαίως. αυτά θέλω να σας ρωτήσω τα αμφισβητείτε, πιστεύετε Όχι. ότι είναι πραγματικά αυτά που. Είναι πραγματικά, βεβαίως, είναι πραγματικά. Ο κύριος Αν είναι ο πραγματικά όμω, κύριε Σπυροδό Ναι, ναι. Δηλαδή εδώ βλέ... Θα σα απαντήσω. 90.292 στη ΔΕΗ για προμηθευτέ 110.000. Τι μα λέει λοιπόν τι α, εδώ, εδώ ο κύριο Ρήμο, ότι ανέλαβε ένα νομικό πρόσωπο καταχρεωμένο. Όπω είπε, δεν υπάρχει ευρώ. Ή, ήταν η φράση του που είπε. Δεν υπάρχει ευρώ. Συμφωνώ μαζί του. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Δήμο. Τα, τα ξέραμε όλοι όταν πρωτού ξεκινήσουμε. Πάνω κάτω ξέραμε τι θα κάνουμε. Ίσως όλοι σας να μην τα ξέρατε στην διάσταση Ακριβώς, Ακριβώ. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Όχι, όχι. Α, σε καμία περίπτωση. ακριβώς ναι. Αλλά ξέραμε ότι. Άλλωστε ο, ο Δήμαρχος είπε: Εμεί είμαστε για τα δύσκολα. Ήξερε πού πηγαίνει. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί ότι mm -hmm. ο άνθρωπο μπήκε όντω και ανέλαβε ένα νομικό πρόσωπο το οποίο έχει πάρα πολλά χρέη. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη πρόταση που πηγαινει λοιπον ας ξεκινησουμε λοιπον απο εκει οτι ο άνθρωπος μπηκε οντω και ανελαβε ενα νομικο προσωπο το οποιο εχει παρα πολλα χρεη λοιπον αυτη ηταν η πρωτη προταση που εκανα γιατί ο κύριο Δήμο λέει δεν φτάνουν οι επιχορηγήσει του Δήμου προ το νομικό πρόσωπο. Ναι, γιατί είπε ότι συνολικά η μισθοί των μόνιμων και του ΕΣΠΑ Ακριβώς. είναι 941 χιλιάρικα. Και δεν φτάνει ούτε για του μισθού η επιχορήγηση. Ναι, το, το, ΕΣΠΑ δεν αναλαμβάνει. Όλου του μισθωτού ναι. του νομικού προσώπου, μόνο τον παιδικό σταθμό. Έτσι το να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, ναι. Έχει και άλλου υπαλλήλου, αυτό θα σα πω παρακάτω. Άρα, επικαλείται και λέει ότι οι επιχορηγήσει του Δήμου προ το νομικό πρόσωπο συνεχώ μειώνονται λόγω τη οικονομική δραματική κατάσταση και δεν φτάνουν για το νομικό πρόσωπο. Ωραία, κύριε Ρήμο. Και όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα, η πρώτη σα σκέψη ήταν να την πληρώσουν 8 εργαζόμενοι που σα εξήγησα ότι δεν έπρεπε να την πληρώσουν και δεν φταίνα και στην ουσία 30 χιλιάρικα. Κάνατε μια πρόταση για του προϊσταμένου. Βεβαίω. Σχολιάζεται και αυτή η πρόταση, δηλαδή, και υπόθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν είστε, αν υπέρ των κάποιων εργαζομένων και όχι κάποιων άλλων. ναι, ναι. ναι. Ε, αυτό θέλετε να το εξηγήσετε λίγο παραπάνω γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι Βεβαίως. πραγματικά. Βεβαίω. Ε, λοιπόν, κοιτάξτε. Ε, τι... Λειτουργείται μονομερό προ κάποια πλευρά εργαζομένων, έτσι όπω ακούστηκε. Κάθε άλλο. Ε, τι είπα λοιπόν εγώ στο Δήμαρχο και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο προχθέ. Αντί να ξεκινήσατε λέω κύριε Πρόεδρε, από του υψηλά ιστάμενου. Δηλαδή, μπήκα σε ένα νομικό πρόσωπο και είδα ότι υπάρχουν. 7 προϊστάμενοι και ένα διευθυντικό στέλεχο. Και λέω τώρα εγώ, αφού το νομικό πρόσωπο έχει τόσα λειτουργικά έξοδα πέρα από του παιδικού στέλεχου. Προϊστάμενοι χωρί να υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι. Όχι, οι περισσότεροι το είναι ευτού... του εαυτού του. Οι περισσότεροι εκτό από, από, τον Μάλιστα. παιδικό σταθμό που έχουν κάποια του εαυτού του. Λοιπόν, παίρνουμε τα επιδόματα δηλαδή, παίρνουμε παχυλού μισθού στην τραγική κατάσταση Ετάξει, που βρίσκεται. τους το μισθούς ο αναφέρθηκαν και για το ΕΣΠΑΠ. Το Δήμαρχο με 1200 ευρώ. Είναι, ο, θα σα πω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μεικτά. Ο, Δήμα, ο Δήμαρχο, ναι, βέβαια, ε, μεικτά μιλούσε για του με, καθαρά για του δε. Δηλαδή δεν ήταν ξεκάθαρο ο Δήμαρχο, θα το πούμε και αυτό. Και λέμε τώρα εμεί, αφού το νομικό πρόσωπο έχει τόσα προβλήματα, να μία πρόταση, εγώ πολύ γρήγορα, δεν είχαμε και το χρόνο, κύριε Νατσούλη. Ε, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, του είπα πω 90 χιλιάρικα. 90, όχι 30, ε, θα υποφεληθούν εάν το νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο πρέπει δήμο. να ενσωματωθεί στο Δήμο. Και μου λέει ο κύριος Δήμαρχος, Θέλετε άλλοι να πολιθούν και άλλοι. Καμία σχέση. Δεν θα πολιθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι Έχει μόνιμη. Είπε κάτι άλλο. Είπε ότι το σκεφτόμαστε και αυτό πάντω. Ναι, αλλά, στην, αλλά ναι. Ε, μου έριξε ε, την ευθύνη ότι θέλετε κάποιοι, κάποιοι το Να, ναι, ναι, ναι. να πολιθούν. Ναι. Μα δεν μιλήσαμε για πωλήσει. Απλά οι κυρίε που είναι προϊσταμένε αυτή τη στιγμή. Όταν θα έρθουν στο Δήμο, ε, αντί να παίρνουν, παραδείγματο χάρη, 1.600, 1.700 ευρώ, θα παίρνουν 1.200, 1.300. Από το να απολυθεί. Σίγουρα για του προϊσταμένου και τι προϊσταμένε σα, ε, αν είναι σωστό αυτό ο όρο, δεν άρεσε η τοποθέτησή σα. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά φανταστείτε πόσο δεν άρεσε στου 8 εργαζομένου και στι οικογένειέ του που έχασαν όλο του το μισθό και βγήκαν στον δρόμο αυτή τη στιγμή και στην ανεργία. Και οι περισσότεροι, να ξέρετε, επειδή μίλησα με του ανθρώπου. Κάποιοι μου είπαν ότι εμεί δεν έχουμε άλλου πόρους εδώ, θα φύγουμε. Αντέχει αυτή η πόλη να χάσει, κύριε Νατσούλη, και άλλε οικογένειε. Και αν καταφέρει ο Δήμαρχο με αυτού του τρόπου να συμμαζέψει κάπω τα οικονομικά του Δήμου, τι θα είναι ένα Δήμο χωρί του Δημότε του, δεν καταλαβαίνω. Πρώτα οι Δημότε και κατά συνέπεια μετά και ο Δήμο ο Δήμο δεν είναι επιχείρηση. Δεν είναι φυσικά και πρέπει να τον εξηγειάνουμε, αλλά ο στόχο μα δεν είναι να δημιουργήσουμε καταθέσει σε τράπεζε. Δεν είναι επιχείρησή μα ο Δήμο. Ό,τι βγάζει ο Δήμο πρέπει να το επιστρέφει στου πολίτε του, σε κοινωνική πολιτική, σε δομέ, σε υπηρεσίε, σε δρόμου, να απολαμβάνουν οι δημότε. Τι να κάνουμε δηλαδή όταν οι δημότε βρίσκονται στην ανεργία και στο δρόμο, Πώ μπορούμε να επικαλούμαστε τέτοια πράγματα. Και ζητάμε εμεί. Και του πείραξε. Του πήραξε που μίλησα για επιδόματα. Ε, δεν είναι όμω μόνο τα επιδόματα. Μην σταθούμε εκεί, γιατί εγώ δεν έχω κάτι και με του ανθρώπου αυτού. Και εγώ αν ήμουνα προϊσταμένη εκεί. θα, εκεί, θα, θα, θα το έπαιρνα το Σήμερα. Μα και θα Α, το έπαιρνα το... Αφού κύριε. μου θα μου το έδιναν, γιατί να μην το πάρω. Καταλάβατε. Εδώ yeah. είναι θέμα διοίκηση τη αποφάση που θα πάρει. Και εκείνη που έρχομαι και λέω και εμεί γελοκύρε πρόεδρε, γιατί δεν ξεκινήσατε από εκεί. Γιατί δεν ξεκινάτε από του δικού σα μισθού. Όταν λέω αυτό, τι εννοώ. Φυσικά και δεν έχω την απέτηση ο δήμαρχο και αντιδήμαρχη να μην. Εκεί μπαίνει μια λογική του λαϊκισμού μετά. Όχι, ακριβώ. Εγώ όμω δεν εννοούσα αυτό. Αν είναι δυνατόν για να είσαι δήμαρχος και να μην έχει ούτε Σαββατοκύριακο ελεύθερο, οι ευθύνε είναι πολύ. Θα πρέπει καταρχήν να παρατήσει τη δουλειά σου. Αυτό κάπως... ήταν και αυτό που αναφέρθηκε σχολιάστηκε πάρα πολύ, που σα παρομοίωσε και με την Αλίκη Βουηδιπάκη ε, σε ταινία. Λυπάμαι πάρα που πολύ. Που γιατί μιλούσαμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα και ο Δήμαρχο συνεχώ ηρωνευόταν. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με το πίπεδο του καθενό. Δεν θα μπω σε αυτέ τι λεπτομέρειε. Δεν με αφορούν αυτά. Απλά ε, θέλω να σα πω ότι εγώ δεν έχω καμία απέτηση από το Δήμαρχο ή από του αντιδήμαρχου. Τι αντιμισθίε του να τι δώσουν ε, στο Δήμο. Όχι, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν αυτή τη δουλειά αφήνουν τη δουλειά του. Πρέπει να ζήσουν. Πήγαινε όμω αλλού, είναι το θέμα ηθικό. Και κυρίω πήγαινε στον πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή, αναλαμβάνεται πρόεδρο ε, ενό νομικού προσώπου που λέτε ότι οικονομικά είναι χάλια. Και δεν θα έπρεπε να πείτε ότι, κοιτάξτε, αυτό το νομικό πρόσωπο πρέπει να ενσωματωθεί, άρα χάνω κι εγώ το επίδομα του Προέδρου, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί από κάτι το οποίο είναι χροκοπιμένο εσεί να υποφελήσετε το επιδόματος, Έχετε και τη δουλειά σα εξασφαλισμένη και να την πληρώνει ο φτωχό πολίτη, ο εργαζόμενο, που σα εξήγησα ότι δεν φταίνε στην ουσία ούτε υπεράριθμοι είναι, ούτε τίποτα κάθε άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε, γι' αυτό υπήρχε η ένταση Γι' αυτό και μίλησα έτσι. Ναι, υπήρχε ένταση, γι' αυτό και μιλάμε, ότι ήταν ένα κανονικό δημοτικό συμβούλιο. Ναι. Υπή... Και το πρώτο συγκρουσιακό δημοτικό συμβούλιο. Υπάρχει αδικία, αλλά και από τη μεριά του Δήμου οικονομικά να δούμε. Δω... Αν θέλετε και μια διαπίστωση, φάνηκε ότι θα ασκήσετε αντιπολίτευση. Ε... Το είπα και λίγο χθε ε... uh, στα σχολεία μα εδώ. Κύριε Νατσούλη. Αλλά αυτό που είδα στο συμβούλιο αυτό είναι ότι φαίνεται ότι είστε διατεθειμένοι να ασκήσετε αντιπολίτευση. να ασκήσετε, θα το δούμε στην πορεία. Είμαι υποχρεωμένη, κύριε Νατσούλη, γιατί ε, ο Δήμαρχο. Τον, τον, επέλεξε ο λαό να είναι δήμαρχο, αλλά και εγώ είμαι σχεδόν το 40% αντιπροσωπεύω του λαού. Η αντιπολίτευση δεν είπε όχι στην πρόταση. Η παράταξη του κ. Ταμίλια είπε ναι. ναι. Αντιπολίτευση είναι και ο κ. Ταμίλια. Το γνωρίζω. Ε, αν με ρωτάτε, ο καθένα είναι υπεύθυνο των πράξεων του. Κάποια στιγμή μίλησε για υπεύθυνη στάση δημοτικών συμβούλων, χωρί να κατονομάσει την ομάδα τα Φυσικά αφού βόλεψε την απόφαση Ουσιαστικά αν θέλετε Πέφτει μεγάλο κρίμα στην ομάδα του κύριου Ταμίλια. Διό ε? Διότι με την ψήφο της δικής τους ομάδας ναι. Πέρασε αυτό Με, τη, με τις ψήφους του λοιπόν, της ομάδας Ταμίλια. Εμένα προσωπικά Εμένα προσωπικά ε, Σαν μείζο αντιπολίτευση Οι θέσει τους οι προτάσει του, αυτά που επικαλέστηκαν ώστε να ψηφίσουν, δεν με κάλυψαν. Τώρα, αν καλύπτουν τον λαό. Ε, πιστεύετε ότι η τακτική του κυρίου Ταμήλια θα είναι να λέει ναι στη δημοτική αρχή. Δεν θέλω να ε, το πιστέψω. Διαπιστώσατε ότι αυτό Κοιτάξτε. που είδατε προθέστα θα συνεχιστεί και για άλλα θέματα. Το φοβάμαι εναπορία. πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω να το πιστέψω. Θα το δούμε. Δεν θέλω να, δεν θέλω να το πιστέψω. Εάν κάτι τέτοιο πραγματικά συμβαίνει. Θα το δούμε στην πορεία. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την πόλη, γιατί θα σας πω το εξή. Εμένα με τρομάζει αυτή είναι η αρχή. Από πίσω έρχεται η Οριστιάς, η βρεφονιπιακή. Ξέρετε, μου στείλανε μηνύματα προχθέ οι, οι βρεφονιπιακοί. Ναι. Δέκα μισθού έχουν να πληρωθούν. Είμαστε στον δέκατο μήνα. Ένα το έχει σίγουρα λοιπόν, για του βρεφονιπιακού. Δεν, ναι. δεν έχω ενημερωθεί εκεί πέρα τι γίνεται. Όταν θα ενημερωθώ, θα τα πούμε. Βεβαίω, αν το πρόβλημα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αν το πρόβλημα αποδειχθεί εκεί, παραδείγματο χάρη, εγώ δεν βγήκα να υπερασπιστώ το λαό. Τα συμφέροντα του Δήμου 100% υπερασπίζουν αυτή τη στιγμή και των Δημοτών μου. Αν σε κάποια άλλη περίπτωση, στου βρεφονιπιακού, α πούμε, φανεί ότι δεν γίνεται και δεν πρέπει οι άνθρωποι αυτοί και τα λοιπά. Εγώ θα είμαι δίπλα στο Δήμαρχο εκεί. Καταλάβατε, δεν είναι γιατί ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι θα λέτε πάντα μόνιμα όχι. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή όχι. και αυτό από την άλλη δεν θα προχωρήσει τίποτα. Όχι. Μα, που, άμα όλη τη αντιπολίτευση λέτε όχι σε όλα, Όχι δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα. Το κάτι έχουμε αποδείξει το μέχρι τώρα. τώρα. Ήταν ένα θέμα και σα είπα, ναι. είχα θέση υπεύθυνη για αυτά που έλεγα. Ε, δηλαδή, εμεί τεκμηρώσαμε 100% το, το, το τι διακυβεύεται και κάναμε και προτάσει οι οποίε με τα λύπη μου διαπίστωσα ότι τόση ώρα, τέσσερι ώρε κράτησε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια. βέβαια. Μην έχω σήμερα να δουλεύω, σα λέω στο παγευματινό ωράριο να μην, να μην, έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, δώσαμε προτάσει για το μέλλον. Εμεί είπαμε να ενσωματωθεί το νομικό πρόσωπο που μείναμε μόνο στου μισθού. Δεν είναι σωστό αυτό. Τα λειτουργικά έξοδα τα οποία θα γλιτώσουμε από την ενσωμάτωση του νομικού προσώπου, τα απαρίθμησα εκεί, ίσω να είναι και πολύ περισσότερα. Άρα πάμε εκεί. Λέμε να ανοίξουμε ένα ΑΚΔΑΠ και παιδικό σταθμό στη Χλώη που δεν έχουμε εμεί, αλλά έχουν μαζευτεί όλοι εκεί οι ιδιώτε. Γιατί υπάρχουν παιδιά, έχει μεταφερθεί πολύ εκεί. Έχουμε ιδιω... Υπάρχουν δύο δημοτικά εκεί. Ακριβώ. Στην εξέλιξη των Ακριβώ. Υπάρχει ιδιο... ιδιόκτητο δικό μα κτίριο. Δεν θα έχουμε νίκια. Και προτείνουμε εμεί και λέμε, εάν τυχόν από τι συγχωνεύσει που κάνετε ε, ε, περισσεύσουν κάποια άτομα, να μπουν εκεί και το υπόλοιπο προσωπικό, κύριε Νατσούλη, να το πάρουμε από τον ΟΑΕΔ. επιδοτεί, υπάρχουν συμπράξει του ΟΑΕΔ με του Δήμου που δίνουν το προσωπικό. Το, το είπατε γι' αυτό στην τοποθέτησή σα. Και χθε ναι. ακούσα, ακούσαμε και όλε τι τοποθετήσει. Θέλω να σα ρωτήσω όμω το εξή. Είπατε νωρίτερα ότι παίρνετε μηνύματα και από άλλε δομέ και πιστεύετε ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Πιστεύετε δηλαδή ότι έρχονται και άλλε μη ανανεώσει συμβάσεων ή απολύσει. Ο καθένα το λέει γιατί εδώ είναι η λέξη που έχουν το νόημά του, αλλά. Εντάξει, η τελική κατάληξη είναι πάντα ίδια. Το δεν έχω δουλειά. Ε, α, έρχονται μη ανανεώσει και απολύσει και σε άλλε δομέ ορεστιάς και τα λοιπά, βρε, Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Απλά το φοβάμαι γιατί ναι. όταν βλέπω ότι ξεκινάμε έτσι και ενώ δίνουμε λύσει, αυτό σα λέω με τα μου, ακούστηκαν τόσε ωραίε προτάσει. Από το ένα μπ, αυτοί, συγγνώμη, μπήκαν και από το άλλο βγήκαν, κύριε Νατσούλη. Καμία. Καμία προσπάθεια να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον γιατί θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον πρόβλημα, αν ε, και άλλο μειωθεί ο πληθυσμό. Οι προτάσει αυτέ είναι και μελλοντικέ, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Όχι, απολύ. Δηλαδή, εκεί εμένανε εγωιστικά, μέχρι τέλους παρόλο που σα λέω τα δικαστήρια ε, μπορεί δυστυχώς αν φτάσει εκεί το θέμα να μα ε, αναγκάσουν, να πληρώσουμε και διαρωτώμε θα αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Ποιο θα τα πληρώσει αυτά, κύριε Νατσούλη, τα χρήματα. Προχθέ είχαμε στην εκπομπή μα τον κύριο Ελιάνο. Είπε κάτι, επειδή για τη ΔΕΗ γίνεται πάρα πολλή λόγο και αναφέρθηκε για, για του παιδικού σταθμού εδώ το ποσό των 90.000 κτλ. Πώ ήταν οι παιδικοί σταθμοί στην ΔΕΗ. Η ΔΕΗ χρωστάει προ τον Δήμο πάνω από ένα εκατομμύριο μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη. Δεν μπορούν όμω να ισοφαριστούν όλα αυτά, διότι όλα αυτά έχουν άλλο αφημί κτλ. Αν ενσωματωθούν στο Δήμο, <certa> Πιστεύετε χα... ότι εκεί θα. Φυσικά. Στο θα... αφημί του Δήμου, αν Βεβαίως. Βέβαια, τα, τα χρήματα που έχει η ΔΕΗ τα γλυκοκοιτάζει και η Διαδημά. <laughs> δεν ξέρει <laughs> ποιο να τα πρωτοπάρει. <laughs> δηλαδή, εδώ έχουμε τρελαθεί. Δεν ξέρουμε από πού μα έρχεται πια. Εντάξει. Η κυρία Σπίλου. Αλλά Λέβαια. ξέρετε, αυτό όμω υπάρχει καιρό. Ποιο θα τα πρωτοπάρει αυτά τα λεφτά, δηλαδή. Αυτό όμω υπάρχει καιρό. Θέλουν χαρτιά και δεσμεύουν λεφτά. Ε, ευθύνεται και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Γιατί προτού η Διαδημά δεσμεύσει αυτό το ποσό, θα μπορούσαν να έχουν κάνει αυτέ τι κινήσει. Ένα εκατομμύριο και κάτι ψηλά. Και να τα έχουν πάρει τα λεφτά. Και δεν πληρώναμε. Δηλαδή, όχι, είναι, είναι τραγική η κατάσταση. Ότι είναι, είναι. Δηλαδή, συμφωνώ. Τι κάνουμε εδώ πέρα, δηλαδή. και, και συμμερίζομαι, αν θέλετε, την αγωνία του Δημάρχου αυτή τη στιγμή. Μα και εσεί το ίδιο θέατε. Ακριβώ. Μα Τον παίρνουν κάθε ναι. μέρα τηλέφωνο, Κόβουν Απλούν ότι θα κόψει η δηλαδή, ΔΕΗ, τρέχει ο άνθρωπο να πληρώσει. Και είπαμε πολλέ φορέ ότι θα είμαστε δίπλα σα όπου μα χρειαστείτε να σα βοηθήσουμε να βρούμε λύσει. Απλά στο συγκεκριμένο θέμα Έχετε η απόφαση πάρθηκε στο πόδι. Δηλαδή, δηλαδή δυστυχώ. Ε, τι άλλο να πούμε εδώ. Οι συγχωνεύσει. Γιατί υπάρχει και το ζήτημα το ότι δεν γεννάμε κυρία Σπύρου, δεν γεννάμε, δεν γεννάμε. Δεν γεννάμε, ναι. Ε, και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν πολύ πρόσφατα από την ΕΡΣΤΑΤ για το 2018: 300 γεννήθειε ακριβώ στην Καστοριά. 600, 600 χοντρικά η θάνατη, λίγο λιγότεροι από 600. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Φανταστείτε, φανταστείτε και με Πάνω, τη μετανάστευση. Πάνε. Έχουμε πάνε, και μετανάστευση. Δεν πεθαίνει μόνο ο κόσμο, φεύγει κιόλα, ε, ξέρετε ναι, κύριε ναι, Τσούλη, ναι. και εγώ αυτό λέω. Αυτέ οι 8 οικογένειε, ποιο μου εγγυάται ότι δεν θα φύγουν αύριο από την πόλη. Όπω επίση και από τι συγχωνεύσει. Εγώ δεν είμαι κατά των συγχωνεύσεων. Όπου υπάρχει πραγματικό πρόβλημα να το δούμε και να συγχωνεύσουμε, αλλά. Σα λέω ότι έγινε στο πόδι δουλειά. Γιατί παραδείγματο χάρη, ένα παράδειγμα θα αναφέρω. Ε, θέλει, ε, θέλει να κλείσει ο Δήμαρχο τον ε, παιδικό του δισπηλιού. Εκεί υπάρχουν δέκα παιδιά, εκ των οποίων τα πέντε είναι κάτοικοι άργου οριστικού. Του Δήμου Άργου. Νομίζω είναι των Αμπελοκύπων. Να... Ναι, δεν Ωραία. Ξέρω, καλά, Αλλά... Ωραία, Ποιο μου λέει δεν... εμένα, Ποιο μου εγγυάται ότι και το Άργος, αυτά τα πέντε παιδιά δεν θα πάνε σε κάποιον ιδιωτικό σταθμό ή δεν θα πάνε στο Άργο έτσι, Εάν τα χάσουμε και αυτά τα παιδιά είναι του ΕΣΠΑ, ε, με ένα πολύ πρόχειρο υπολογισμό από πέντε παιδιά το χρόνο είναι 15.000 ευρώ. Εμεί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση ούτε ένα παιδί του ΕΣΠΑ να χάσουμε, γιατί αυτά τα λεφτά τα υπολογίζει το νομικό πρόσωπο. Με τη συγχώνευση αυτή, αν θα χάσουν χρήματα από το ΕΣΠΑ, ε, αυτά τα λεφτά που υπολογίζουν θα πρέπει να μην τα υπολογίζουν. Για να καταλάβετε. Πόσο σημαντικό είναι το ΕΣΠΑ από τα τροφεία, ε, έχουμε συνολικά ε, έχουμε 117 παιδιά τα οποία τα φέρουν οι γονείς χωρίς ΕΣΠΑ και πληρώνουν και 106 παιδιά με ΕΣΠΑ. Λοιπόν, ενώ τα παιδιά του ΕΣΠΑ είναι λιγότερα, για αυτά τα παιδιά ε, πήραμε από την περίοδο Ιανουαρίου έως Οκτωβρίου του 19 102.319 ευρώ από το ΕΣΠΑ ενώ από τα τροφεία για τα 117 παιδιά ξέρετε τι πήραμε 9.090 εάν δηλαδή χάσουμε έστω και πέντε παιδιά του ΕΣΠΑ από αυτές τις συγχωνεύσεις είναι πρόβλημα στα οικονομικά του νομικού προσώπου καταλάβετε εμείς δεν κάνουμε ε, άκερη και άσκοπη αντιπολίτευση ό,τι λέμε έχει σημασία πάμε να βοηθήσουμε το Ταμείο του Δήμου, τα οικονομικά του Δήμου έκαναν δουλειά στο πόδι. Εγώ ε, το λέω και το ξαναλέω. με κάποιο τρόπο να επανέλθετε στο θέμα. Κοιτάξτε, ε, θα μπορούσαν, αν όλα αυτά που είπαμε και εισακούστησαν εκεί, ε, αν τα βάλουν κάτω έστω και τώρα, θα, μπορούν, θα, μπορούσαν να ανακαλέσουν την απόφαση και να πάρουμε αυτούς τους οχτώ ανθρώπους και να συνεχίσουμε και να μην φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια. Εγώ παρακαλώ και από την εκπομπή σας, αν θέλετε, να το ξανασκεφτεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος. Ε, και σα λέω, δεν είμαι ο δικηγόρο των πολιτών του, των εργαζομένων. Δεν μπορώ όμω να μην δεν είμαι και ευαίσθητη σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Κοιτάζω πάνω από όλα το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών μου. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε ως εδώ για να πούμε εγώ. πράγματα και σκέψει σα. Και εγώ σα ευχαριστώ γιατί μαθαίνει ναι, ο, ο κόσμο ως... την αλήθεια και την κατάσταση. Ε, τι έγινε προχθέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα δούμε τη συνέχεια αυτή τη υπόθεση. Ε. Ε. Κρατάμε και αυτό που είπατε, ότι του φόβου σα ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και ότι αντίστοιχε καταστάσει θα δούμε και με άλλε δομέ του Δήμου. Να Θα δούμε αν θα υπαλληθευτείτε ή δώμα. όχι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που Να είστε μαζί μας Καλή σα ημέρα. Καλή γεια σας.